Σήμερα είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αγώνες των Ελλήνων κατά των δυνάμεων του φασισμού και του ναζισμού. Αγώνες που εκδηλώθηκαν σε μια πρώτη φάση με συντεταγμένα τα ελληνικά στρατεύματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εισβολή των εντατικών δυνάμεων και σε δεύτερη φάση την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων. Στη συνέχεια, μετά κατά τη διάρκεια των χρόνων της γερμανικής κατοχής, αναπτύχθηκε το κίνημα της αντίστασης, οι αγωνιστές οι οποίοι συμμετείχαν κατά 90% και πλέον σύσσωμος δηλαδή ο ελληνικός λαός, προκειμένου να αποτινάξουν αυτό το ζυγό, το γερμανικό, ο οποίος ήταν δυσβάστακτος και άφησε τη χώρα γεμάτη καταστροφές, οι οποίες ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα και τιμούμε γι' αυτό τους προγόνους, αρκετοί από τους οποίους, κάποιοι από τους οποίους είναι ακόμα εν ζωή. Αυτό που γιορτάζουμε λοιπόν είναι το όχι που είπε ο ελληνικός λαός στους κατακτητές, στους επίδοξους κατακτητές και η αντίσταση κατά των δυνάμεων του φασισμού, κατά του ναζισμού. Και αυτό είναι μια παρακαταθήκη για όλους εμάς. Φεύγουμε! Γιατρός, σηκώ μέτωπο! Κι όλα σηκώ μέτωπο! Για την πατρίδα μας στη Γερμανία! Φεύγουμε!
Δεκέμβρη, σήμερα Δευτέρα 21 Δεκάτου 2019, συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόπων του τότε ΔΕΛΠΟ με τα παρακάτω θέματα: εκλογή σημεοφόρων και παραστατών, τιμητικές διακρίσεις, αριστεία βραβεία και εκλογή σημεοφόρων και τιμητικές διακρίσεις. Εκλέγει σημεοφόρου του Λυκείου για το σχολικό έτος 2019-2020 τις μαθήτριες Ζούλα Χριστιάνα και Καμπανή Μαριάννα Παρασκευή της τρίτης τάξης του Λυκείου με βαθμό 19,6. Ακριβώς εδώ εντοπίζεται το έργο στο οποίο φιλοδοξεί να συμβάλλει το ελόγω βραβείο. Στην φετινή εκδήλωση το βραβείο θα παρευρεθεί στον Αναπόφυτο, όπως προείπε ο Καρά Θωμάσια και ο Πολυχρόνη, με βαθμό επίδοση 19,8 για το σχολικό έτος 18-19. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι η ζωή δεν βραβεύει μόνο τους πρώτους. Βραβεύει όλους όσους προσπαθούν και εργάζονται με συνέπεια και ετοιμότητα, δίνοντας έτσι ρόλο και κίνητρο εξέλιξη σε όλους. Ως εκ τούτου, απευθύνουμε ιδιαίτερα σε όλους εσάς μαθητές και αποφύτους. Σας εύχομαι ο δρόμος της ζωής σας να είναι όμορφος, γεμάτος νέες προκλήσεις και εμπειρίες. Να βάζετε στόχους και να τους κατακτάτε με δουλειά, υπομονή και επιμονή. Εφόδια για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις της ζωής είναι οι γνώσεις, οι αξίες και οι αρχές σας. Καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής σας που ανοίγετε μπροστά σας. Μην διστάσετε να διεκδικήσετε το αύριο και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Πιστέψτε με, όταν σας λέω πως εσείς είστε η ελπίδα και το μέλλον μας. Παρακαλώ τον κύριο Νικιάρχη, τον κύριο Γιώργη Κοντοφίτη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία, για την απονομή του τιμητικού αναμνηστικού διπλώματος. Σας ευχαριστώ πολύ.